Sky. Ναι, ναι, Sky, πες μου. Δεν μου λες, εσύ τι είσαι, σηκώνεις το τηλέφωνο ή δημοσιογράφος? Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είσαι. Τι άλλο. Στο Sky παίρνετε, κύριε. Και οι καθαρίστρες ακόμα δημοσιογράφοι είναι. Α, άκουσα για το βιβλίο αυτό για τον ύπνο, γιατί έχω να κοιμηθώ ένα μήνα. Γιατί όμως, δεν έχεις ανεμιστήρα, air condition, κάτι? Όχι, μου είπε ο γιατρός, θα πάρω για να μου στείλετε το βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Έχουμε για υπνηλία. Ναι, για τον ύπνο. Εγώ βλέπω ένα εδώ Sky για ημικρανία έχω, δεν έχω ύπνο. Θες κάτι για ημικρανία? Όχι, για τον ύπνο θες. Δεν έχω για τον ύπνο, κάτι θα σου λύσει κι αυτό. Να στείλω μια ημικρανία. Θα μου στείλεις. Οκ, okay, να είσαι καλά. Θα κοιμηθώ. Όχι, απλά τώρα δεν κοιμάσαι που δεν κοιμάσαι, θα πονάει και το κεφάλι στο μισό. Είσαι καλά, ρε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Με ποιο κύριο μιλάω? Στράτος λέγομαι. Τι Στράτος? Τζόρτζογλου. Να σας πω κάτι. Είχα πάρει χτες τηλέφωνο, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Για ένα βιβλίο για τον ύπνο, έχω πρόβλημα. Και είχε βγει ένας μαλάκας εκεί πέρα και μου έλεγε θα μου δώσει ένα βιβλίο για να με πονάει το κεφάλι. Για τις ημικρανίες. Ναι, το έχουμε ακόμα αυτό το βιβλίο για την ημικρανία. Αυτό θέλετε? Από τι λες τώρα? Μισό λεπτό, εσείς τι πρόβλημα έχετε? Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ και θέλω ένα βιβλίο για τον ύπνο και βγήκε ένας παλιό αρχίδι εκεί πέρα και με κορόιδευε, μου φαίνεται. Μα μη βρίζετε, κύριε, σας παρακαλώ. Τι να μη βρίζω, αφού με κορόιδευε. Μα και είναι αυτός λόγος να βρίζετε? Ένα βιβλίο για το να με πονάει το κεφάλι, εγώ έχω το... Άμα σας κορόιδευε να του λέγατε στα μούτρα σας, πρέπει να βρίζετε τώρα να τον πείτε έτσι. Βέβαια θα βρίσω. Μισό λεπτό, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε εσείς? Ναι. Είστε παντρεμένος? Ναι. Πόσα χρόνια? Τι ρόλο παίζει αυτό? Παίζει ρόλο. Αμέσω καμιά τριανταριά χρόνια που να κοιμηθείς με την ίδια γυναίκα στο ίδιο κρεβάτι μετά από τόσα χρόνια. Εσύ είσαι ρε κέρατο που πήρα χτες. Είναι δυνατόν να κλείσει το μάτι? Δεν μου λες εσύ είσαι ρε κέρατο. Δεν είναι αυτή η γλώσσα, κύριε. Προσέξτε, εγώ βλέπετε, σας μιλάω με το εσείς και με το σας. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι, ρε. Εσύ είσαι. Έχω και ένα βιβλίο για τη αισθητική δυσλειτουργία. Έχει το διάλογο από εκεί πέρα. Άντε, άντε, άντε. Ναι, γεια σας. Γεια. Το Sky δεν είναι εκεί? Ναι. Παίρνω από την Κόρινθο. Ναι. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο. Για τον ύπνο? Ναι. Το θέλετε ακόμα? Ναι, βέβαια, γιατί έχω πρόβλημα. Δεν κοιμάστε? Ναι. Συγγνώμη, εσείς από την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε πάρει δεν έχετε κοιμηθεί μέχρι σήμερα? Όχι, εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Και δεν κλείνει το μάτι? Όχι. Μα τι ναρκωτικά παίρνετε? Να σου πω, εσείς ο Στράτος. Ο Στράτος, ναι. Ο Τζόρτζογλου. Ο Παπαστράτος. Α, ο Παπαστράτος. Που κάνω τα τσιγάρα. Ναι, που την προηγούμενη εβδομάδα που μαζί μιλάγαμε. Είστε ο κύριος με τον ύπνο? Ναι. Καλά, και δεν κοιμάστε τώρα τόσο καιρό, γιατί? Να σου πω κάτι, πότε θα να πάρω να μην είσαι εσύ εκεί πέρα? Γιατί να μην είμαι εγώ, τι πρόβλημα έχετε? Γιατί εσύ μου λες μαλακίες συνέχεια. Εγώ όχι, δα. Και εσύ λες μαλακίες. Να κάνω μια ερώτηση. Σας έστειλε ένα βιβλίο για τις ημικρανίες. Το παραλάβατε, πονάει το κεφάλι σας? Ρε εσύ. Ναι. Ρε, μπας και είσαι κουνησί πολυθρόνα, ρε. Πολυθρόνα δεν με λες. Θα πάει εκεί πέρα και θα σου κάνω τον κόμμα φιλιστρίνη, ρε, πρόσεχε. Ναι, καλά, κι άμα σε πάρει ο ύπνος εκείνη την ώρα? Από δεν μπορώ να κοιμηθώ, ρε. Δεν ξέρεις πως μπορεί να σου έρθει. Ρε, δώσε μου ένα σοβαρό άνθρωπο, ρε, να μιλήσω. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ? Μήπως σας πάρει, να πω εγώ ένα τραγουδάκι. Κοιμήσου μωρό μου, γέλα γλυκά. Να, ούτε με το νανούρισμα. Να η μανούλα που σ' αγαπά. Έπιασε? Ναι, ναι, για πες λίγο ακόμη. Γιατί με το νανούρισμα μήπως... Για δοκίμασε, βάλε και τον αντίχειρα στο στόμα. Πιπίλα τον λίγο. Μπορεί να σου έρθει νύστα έτσι. Ναι, για πες, για πες. Τι να πω, βάλ τον αντίχειρα. Βάλ τον αντίχειρα και εγώ θα κάνω κούπεπε. Είσαι μαλάκας. Παλιό.